Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ήπιες καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο σε άνοδο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Όπως βλέπουμε και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, πλέον η χώρα μας επηρεάζεται από ομαλό πεδίο βαρομετρικών πιέσεων. Συνεχίζει η ψυχρή λίμνη να στροβιλίζεται προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αλλά και προς την περιοχή της Τουρκίας. Κατά διαστήματα μας στέλνει έτσι κύματα αστάθειας, τα οποία όμως μέρα με την ημέρα φαίνονται πιο εξασθενημένα, αν και όπως τονίσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε έτσι ένα οργανωμένο πέρασμα καταιγίδων που σάρωσε τον υπηρωτικό κορμό της χώρας μας από τα βόρεια προς τα νότια τμήματα. Πάμε στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου για να δούμε πώς κινήθηκε αυτό το μέτωπο καταιγίδων. Βλέπετε χαρακτηριστικά τις συννεφιές οι οποίες ξεκινήσανε νωρίς το βράδυ από τα βορειότερα έτσι τμήματα της Θεσσαλίας, μετατοπίστηκαν πιο νότια, επηρεάστηκαν τμήματα της Στερεάς προς την δυτική και κεντρική Στερεά και εδώ στην Αττική έφτασαν αυτές οι καταιγίδες μέχρι τα βορειοδυτικά τμήματα και στην ουσία τώρα αυτά τα μέτωπα καταιγίδων αφού πέρασαν και από την περιοχή της Πελοποννήσου εκτονώνονται προς την νότια θαλάσσια έτσι έκταση μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια υποχώρηση αυτών των καταιγίδων, οι οποίες δώσανε και χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επαναληφθούν έτσι τα φαινόμενα σε πιο βέβαια τοπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Οφείλονται στην άνοδο της θερμοκρασίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας, σε συνδυασμό με αυτήν την ψυχρή λίμνη προς την περιοχή της Τουρκίας και της Μαύρης Θάλασσας, που στέλνει πιο ψυχρές, πιο δροσερές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας, προτελευταία ημέρα σήμερα του Ιουνίου, το καλοκαίρι της ψυχρής λίμνης συνεχίζει έτσι, καλά κρατεί και φαίνεται λοιπόν ότι θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, αν και με περιορισμένη πλέον την αστάθεια. Η σημερινή λοιπόν ημέρα ξεκινάει γενικά με ήπιες καιρικές συνθήκες, αν εξαιρέσουμε το μέτωπο των καταιγίδων που έχει φτάσει στα πιο νότια τμήματα της Πελοποννήσου και σιγά σιγά αρχίζει και εκεί να εξασθενεί στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες. Παρ' όλα αυτά, προς το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν και πάλι νέφη αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τμήματα και δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κατά κανόνα όμως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στο πεδίο των ανέμων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μέσα στο Ιόνιο οι άνεμοι σιγά-σιγά θα στραφούν σε νότιους, με τις εντάσεις τους να βρίσκονται κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, άρα λοιπόν οι εντάσεις του νοτιά δεν θα προβληματίζουν. Στον αντίποδα, μέσα στο Αιγαίο, θα επιμείνει ο βοριάς, ιδιαίτερα θα λέγαμε από το ύψος των Κυκλάδων και πιο νότια, θα φτάνει σε εντάσεις στα 5 με 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρ. Αναμένουμε ενίσχυση του βοριά, ενίσχυση του μελτεμιού τα επόμενα 24 ώρα και κυρίως θα λέγαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα αυξηθεί αρκετά και ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Ο υδράργυρος, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, θα φτάσει τους 35 με 36 τοπικά, ακόμη και 37 βαθμούς. Στα νησιά μας όμως δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή της Αττικής. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας, σήμερα ξεκινάει με τοπικές συννεφιές. Σιγά σιγά όμως οι συννεφιές αυτές θα διαλυθούν και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο τις αμέσως επόμενες ώρες. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και νότιο Ευωϊκό θα πλένουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να μην ξεπερνούν τα 4 τοπικά, ακόμη και τα 5 μποφόρ. Ενώ δείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της πόλης σήμερα θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζει σιγά σιγά λοιπόν και γίνεται πιο έντονη η αίσθηση της ζέστης και στο νομό Αττικής, αφού πλέον βλέπουμε ότι ο βόρειο-ανατολικός άνεμος πνέει με σχετικά χαμηλές εντάσεις. Πάμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και εχθές κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών είχαμε αρκετές βροχές και καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα των κεραυνών. Και τώρα νωρίς το πρωί εκδηλώθηκαν έτσι κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις. Στη συνέχεια, βέβαια, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο, αν και πάλι τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στο πεδίο των ανέμων, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές θα επικρατήσουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να μην προβληματίζουν, δεν θα ξεπερνούν τα 3 τοπικά, ακόμη και τα 4 από φόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό της πόλης, ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
Σημειώστε ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή αυτές οι θερμοκρασιακές τιμές συνοδεύονται και με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των απογευματινών και βραδινών ωρών, εξαιτίας βέβαια και των φαινομένων αστάθειας που εκδηλώνονται. Πάμε τώρα και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ η μέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες. Προς το απόγευμα όμως θα συναντήσουμε και πάλι μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Προς το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις, με τον υδράργυρο, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά και σε αυτά εδώ τα γεωγραφικά διαμερίσματα να προσεγγίζει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πάμε τώρα και λίγο πιο νότια για να δούμε για το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Εδώ θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί με τον βοριά να επιμένει στα 5 με 6 πιθανόν για λίγο ακόμη και 7 μποφόρ προς το Καρπάθιο και προς τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας και τον υδράργυρο να φτάνει αργά το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, πάμε να δούμε τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε με τις μπλε αποχρώσεις αναμένουμε και πάλι αστάθεια, αν και πιο περιορισμένη τα επόμενα 24 ώρα. Θα αφορά κυρίως περιοχές του κεντρικού και βόρειου υπηρωτικού κορμού της χώρας μας και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν η μέρα θα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Προς το απόγευμα θα αναπτύσσονται και πάλι νέφια αστάθειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρωτικής χώρας, πιθανόν και στα ορεινά της Πελοποννήσου, και θα εκδηλώνονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες με τους βοριάδες, όπως τονίσαμε, προς το τέλος της εβδομάδας να ενισχύονται αρκετά. Θα φτάνουμε τα 7, πιθανόν για λίγο ακόμη και τα 8 μποφόρ. Πάμε να κλείσουμε και με τον χάρτη των αερίων μαζών. Δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Η πολύ θερμή αέρια μάζα με το βαθύ πορτοκαλί χρώμα παραμένει εγκλωβισμένη προς την περιοχή της Νότιας Ιταλίας, προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φτάνει μέχρι και τα δυτικότερα τμήματα της χώρας μας. Γι' αυτό λοιπόν και τις επόμενες ημέρες οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν στα πιο δυτικά, έτσι και νότια θα λέγαμε, υπηρωτικά τμήματα, μιας και πιο ανατολικά ο βοριάς θα συγκρατήσει τον υδράργυρο σε πιο έτσι συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Επομένως, φυσιολογικός ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Προσοχή στην αύξηση του μελτεμιού, της εντάσεως του μελτεμιού, θα οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτό θα είναι ο σημαντικότερος, θα λέγαμε, κίνδυνος. Και θέλει πολύ προσοχή, Κλέφτη. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα. Καλημέρα.